Public School, ερώτηση κατανόησης η τρίτη και λέει το ολοκλήρωμα, τι, παρένθεση, χ μείον ένα διαχ και όλο το τετράγωνο χ, στο μηδέν συνάπειρο είναι ίσο. Ωραία. Τώρα μπορώ να αποκλείσω κάποια από αυτά ή λογικό θα είναι και φρόνιμο να δω ποια είναι η συνάρτηση με βάση την ταυτότητα. Γιατί σίγουρα, αν θέλετε, για να παίξει κάτι τέτοιο εδώ πέρα πάει τρίτα, πρέπει να έχω και την παράγωγό του. Ωραία. Να έχω την παράγωγό πιανού. Την παράγωγό του χ μείον ένα δια χ. Ωραία. Που η παράγωγος αυτή μου κάνει πόσο. Ένα συν ένα διαχ τετράγωνο. Ωραία. Που αυτό αποκλείεται βασικά. Ωραία. Όμοια και αυτό εδώ πέρα και κάτω θα αποκλείεται σίγουρα, πιστεύω έτσι. Τώρα ο λογάριθμος εδώ δεν έχει κανένα νόημα πάλι να εμφανιστεί, νομίζω. Άρα είμαστε μεταξύ β και δ, έτσι. Ας κάνουμε όμως την σόφρον κίνηση, τι, να δούμε αυτό με τι ισούται, έτσι. Είναι ίσον, ολοκλήρωμα, η ταυτότητα μας δώσει μέσα χ τετράγωνο, το διπλάσιο γενό μας κάνει πόσο, μείον 2, και πόσο μας κάνει, και ένα προς χ τετράγωνο, δεχεί. Με λίγα λόγια, αν πάρουμε την αρχή και σε κάθε μία από τις συναρτήσεις, δηλαδή το χ τετράγωνο μας κάνει πόσο, χ τρίτη τρίτα, ωραία. Μείον 2 χ του 2 και το ένα διαχ τετράγωνο έχει ακριβώς όπως λες Βασίλη εδώ πέρα, είναι το δχ προς χ τετράγωνο, η αρχική είναι μείον ένα διαχ και σε αν θέλεις, έτσι. Α, λοιπόν, άρα εάν το σβήσουμε λίγο αυτό το συν θα μας κάνει πόσο, τι, και μείον ένα διαχ συν σε. Ωραία. Προφανώς τι, αυτό που εδώ υπολογίσαμε μας οδηγεί στο τέταρτο ερώτημα. Εκείνο που θέλω να έχετε υπόψη σας, καλοί μου φίλοι, εδώ ότι πολλές φορές τι, μπορεί να έχουμε διαφορετικές εκφράσεις συναρτήσεων και ουσιαστικά να είναι το σωστό ολοκλήρωμα. Αυτό είναι για πιο advanced θέματα. Ωστόσο όμως το λέω πάλι, δηλαδή δεν πρέπει να αποκλείσουμε κάτι, έτσι, γιατί πρέπει να το δούμε πώς λειτουργεί. Δηλαδή θα πρέπει η παράγωγος, θα λέγαμε, αυτή εδώ που έχουμε, να μας κάνει την συνάρτηση που μιλάμε μέσα. Αν το δούμε λίγο ανάποδα.